Ναι, καλά, καλά. Άντε, παλικάρι, σταματήστε. Μέχρι εδώ. Δεν έχω αντιληφθεί γιατί δημιουργείται ένα θέμα. Ο κ. Δήμαρχε θέλω να ανακαλέσει ο κ. Αντιδήμαρχος. Παρακαλώ. Λοιπόν, προσπαθούμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο είναι ίσον ουσιαστικά. Σπουδαίο θέμα είναι. Μετά είναι ίσον σημαντικέ από πολιτική πλευρά. Δεν υπάρχει, γιατί δεν ξανά. Όλοι συμφωνούν. Όλοι συμφωνούν. Δεν συμφωνούν κάποια πράγματα και δίνουν. Αυτή τη στιγμή όλοι συμφωνούμε. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Από εκεί πέρα ως προς τη διαδικασία υπάρχουν κάποια κενά. Αναμένω τον κύριο Αντιδήμαρχο να ανακαλέσει. Άκη, τι σημαίνει βούληση? Βούληση σημαίνει ότι το σώμα τάσσεται θετικά να δοθεί. Από εκεί πέρα αναφέρουμε αυτό τους όρους παραχώρησης, ώστε να είναι αυτό το συμφωνητικό που λέει και ο Άκης. Το ίδιο πράγμα λέμε όλοι. Όλοι λέμε το ίδιο πράγμα. Άκη, εμείς αναγκαστήκαμε, το έκανα εγώ, το θυμόσαστε, να κάνουμε ορθή επανάληψη. Λοιπόν, άρα να προχωρήσουμε λοιπόν. Να καλέσει τώρα. Λοιπόν, κύριε Μέρο, κύριε Τσουπή, όχι, δεν επιτρέπω. Κύριε Επιτρέπω, δεν σας επιτρέπω. Κύριε Τσουπή, δεν σας επιτρέπω. Δεν μπορείς να με επιτρέπεις. Κύριε Τσουπή, δεν αφορά. Σας παρακαλώ επιτέλους. Λοιπόν, δεν αφορά αυτή η προσωπική κόντρα ή οτιδήποτε, δεν αφορά την Κινσέπ και τους ανθρώπους που ήρθαν από την Ανεμότια και τους παρευρισκόμενους. Λοιπόν, το αν θα ανακαλέσει αυτό είναι αλουνού Παπα Ευαγγέλιο. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία, στην πρόταση που έθεσε ο Δήμαρχος για τη βούληση να παραχωρηθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Είπαμε, θέτει, κύριε Καραγεωργίου, ήτανε σαφής ο Δήμαρχος, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τη βούληση να παραχωρηθεί ο συγκεκριμένος χώρος. Το διαδικαστικό στο επόμενο θα εγκρίνει και θα εγκρίνει τους όρους παραχώρησης και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται ενοχλώ εγώ, κύριε Δήμαρχε. Ποιος ευθύνεται, Δήμαρχε, ποιος ευθύνεται, αυτός που δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα. Ποιος ευθύνεται, αυτός που δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα. Έτσι ακριβώς όπως το είπαμε, εκφράζει την βούληση και τελείωσε. Κύριε Κυρατζή, εκκρεμεί η δική σας ψήφος. Όπως σας είπα, επιμένω ότι ψηφίζω την παραχώρηση. Άρα σε αυτό σας εξηγώ ελληνικά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λευκό, άκυρα, υπέρ ή κατά. Σε αυτή την ψηφοφορία για βούληση απέχω. Ωραία. Αποχή ο κύριος Κυρατζής. Το ξεκαθαρίσαμε. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κυρατζής μόνο. Απέχει. Μόνο ο κύριος Κυρατζής. Λευκό ήταν. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο επόμενο κύριε θέμα. Δημαργία. Κύριε Δημαρχέ, μπορεί να προσπαθείτε να μείνετε μόνος, αλλά δεν θα μπορέσετε. Μην ανησυχείς, άλλο δίποτα. Αυτό λέει. Και προπάντων στη ΔΕΔΑΠΑΛ. Τη διαδημοτική επιχείρηση, στην οποία καταβάλουμε ως Δήμος μεγάλα ποσά, ανάλογα με τους τόνους των σκουπιδιών που παραδίδουμε για διαχείριση. Είναι βέβαιο ότι αν αυτή η εταιρεία, και είμαι απόλυτα βέβαιος, μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα, θα έχει τη δυνατότητα να χρεώνει με τη σειρά της τη δαπάνη που καταβάλουμε εμείς ως Δήμος Ανατόνου. Απεναντίας, τι βλέπουμε σήμερα, τι είδαμε, ότι για λόγους πελατειακούς και αν θέλετε ψηφοθυρικούς, συνεχίζονται οι δαπάνες για μισθούς, οι μεγάλες δαπάνες για μισθούς, περίπου 80.000 στα 6 από τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικού, διότι ο κύριος Τζιμής έκανε κάποια μορφή γύρω από τη ΔΕΔΑΠΑΛ. Τι θα πείτε, κύριε Τζιμή? Όχι, τώρα θα το πείτε. Κύριε Τζιμή, ρίχνετε άσφαιρα.
ο πλέον ακατάλληλος ρίχνει άσφαιρα. Μπαμ, μπαμ. Πιστολάκια για τη Λαμπρή. Αυτό είσαι. Λοιπόν. Τίποτα δεν θα δώσετε, κύριε Τζιμί. Λοιπόν. Για εσωτερική. Εσείς θα καταθέσεις για κατηγορούμενο σωστή. Εδώ δεν κατέθεσες ως κατηγορούμενος δίνοντας σε γνωστό σου εργολάβο 30.000 ευρώ στο φορητήτο. Κύριε Κατζανέ, κύριε Τζιμί. Σας παρακαλώ και τους δύο. Τελείωσε και οι δύο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ο κύριος Γεωργούλας έχει το λόγο. Κύριος Γεωργούλας. Α, έλα ρε παιδιά. Όχι, νόμιζα ότι γύριψε ο Δήμαρχος. Συγγνώμη κύριε Αντωνέλη. Νόμιζα ότι γύριψε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Με η κυρία Τονέλη, ο κύριος Τσουπής και κλείνει ο κύριος Γεωργούλας. Λοιπόν. Ξέρω τι λέω. Στο πολυκτήτο. Λοιπόν. Κύριε Τσουπή. Λοιπόν. Κύριε, δεν έχει κανένας το εκ των δύο το λόγο. Κύριε Αντωνέλη, έχετε το λόγο. Κύριε Κατζανέ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Αντωνέλη, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μα τόσο καιρό τι έκανε η υπηρεσία. Τόση ώρα που τοποθετούμε τι έλεγα. Ότι εμείς 12 Τρίτου κατέβεσε την πρόταση. Λέ παιδιά, ένα λεπτό, με συγχωρείς πρόεδρε. Με συγχωρείς, τοποθετήθηκα και είπα ότι το έχουμε δει. Το έχουμε δει εξ αρχής, το έχουμε δει 100 φορές. Προχωρήσαμε σε μειώσεις, τα είπαμε. Σε αυτό που μπορούμε, αυτό που μπορέσαμε το δώσαμε ήδη. Τώρα έρχεται εσείς και λέτε θα δώσουμε περισσότερα. Αύριο θα έρθει και θα συμφωνήσω με τον Κυρατζή να πει ακόμα περισσότερα. Να έρθει και ο Παυλής να πει ακόμα περισσότερα και η Τσιριγότη πια να πει αυτό που λέει μονίμως δωρεάν. Και να τελειώνουμε. Και μην διακομωδούμε τη συζήτηση εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι μια εφαρμοσμένη, ρεαλιστικότατη, με θετικό οικονομικό αντίκρισμα και σοβαρό κοινωνικό αντίκρισμα. Σε όλους τους Δήμους Ελλάδας, σε επιστημονική πρόταση του συνηγόρου του πολίτη, σε μελέτη για όλους τους Δήμους και με απόφαση δικαστικής αρχής Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι σαφέστατη η πρόταση και δεν υπάρχει αντιπρόταση από τη Δημοτική Αρχή. Δεν εκνευρίζομαι, γιατί λέτε μισές αλήθειες. Σας είπα τι είναι.